αντιμέτωποι με το σκληρό πρόσωπο της ανεργίας, τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες. Είναι μουσικοί, ηθοποιοί, τραγουδιστές, καλλιτέχνες της Κρήτης εξαιτίας της πανδημίας. Άραγε ο κορονοϊός θα αλλάξει τα κρητικά καλοκαίρια έτσι όπως τα ξέραμε. Χωρίς γλέντια και πανηγύρια, ο βιοπορισμός για τους καλλιτέχνες της Κρήτης γίνεται δύσκολος. Με 50 και 100 άτομα ένας κρητικός δεν μπορεί να κάνει τη βάφτιση και το γάμο του και δεν μπορεί να έρθει ο συγγενής του και ο δικός του άνθρωπος φοβισμένος με τη μάσκα και τα γάντια. Ούτε να χαιρετήσει μπορεί, αλλά ούτε να χορεύουν και οι Κρήτες και οι Έλληνες με τα γάντια. Θέλω να πιστεύω ότι αν όχι αυτό το καλοκαίρι, το επόμενο θα ήταν όπως όλα τα καλοκαίρια. Μάλιστα, οι ίδιοι παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες το καλοκαίρι δεν θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όπως δηλώνουν οι κριτικοί, πίσω από αυτούς βρίσκονται πολλοί άλλοι άνθρωποι που δεν φαίνονται και η ανάγκη να καλυφθούν όλοι οικονομικά είναι επιτακτική. Δεν μπορείς απλά να αναφέρεις ότι δεν θα δουλέψετε φέτος εσείς οι καλλιτέχνες, έτσι, χωρίς να έχεις πίσω ένα μεγάλο αριθμό λύσεων για τα προβλήματα που εκείνη τη στιγμή δημιουργείς με το να αναφέρεις αυτό το πράγμα. Θεωρώ αυλεψία και το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να πάρει θέση. Πρέπει επιτέλους να δούμε και εμείς την Υπουργό μας, να τη δούμε να μιλάει, να τη δούμε να μιλάει για μας. Μέσα στην παράδοση ασχολείται πάρα πολύ κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δουλεύουν, ζουν, έχουν χτίσει τα όνειρά τους, τις οικογένειες μέσα από αυτή τη δουλειά. Δυστυχώς τώρα έχουν μείνει στο σπίτι και κοιτάνε και χωρίς καν να μπορούν να προγραμματίσουν κάτι. Κλείνοντας ένα θέατρο, δεν είναι ότι δεν θα βγει το καλλιτεχνικό έργο στη σκηνή και άρα θα πεθάνουμε από κατάθλιψη καημένοι καλλιτέχνες. Είναι ότι κλείνοντας ένα θέατρο, μένουν στο δρόμο καθαρίστριες, μένουν στο δρόμο άνθρωποι που ασχολούνται με το φωτισμό, μένουν στο δρόμο άνθρωποι που ασχολούνται στα γραφεία τύπου, μένουν στο δρόμο φωτιστές, σκηνογράφοι. Είναι γεγονός ότι από πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα ο χώρος της τέχνης, της μουσικής, της υποκριτικής υποβιβάζεται. Ωστόσο, η σχέση των κριτικών καλλιτεχνών με το κοινό τους φαίνεται να είναι διαφορετική και πιο ιδιαίτερη. Θεωρώ ότι οι κριτικοί καλλιτέχνες, γιατί εμείς είμαστε. Δεν ξέρω, μπορεί να υπαγόμαστε και κάπου λίγο διαφορετικά στις καρδιές και στα μάτια των ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι μιλάει κανείς απαξιωτικά για μας, ούτε ότι είμαστε οι καλλιτέχνες που καλούν απλά σε ένα γάμο μια λαϊκή ορχήστρα ή το οτιδήποτε που είναι άγνωστη. Οι κριτικοί καλλιτέχνες είναι γνωστοί και θεωρώ ότι είναι και τιμόμενα πρόσωπα στις εκδηλώσεις των Κριτών. Αυτό που ζητούν όλοι οι επαγγελματίες στο χώρο της τέχνης είναι να υπάρξει μέρημνα από το κράτος, καθώς οι επόμενοι μήνες φαντάζουν εφιαλτικοί για αυτούς τους ανθρώπους που θα μείνουν χωρίς εισοδήματα.